ευχαριστία τους ο κύριος Κώστας Νικολάου, πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Συνειδιοκτησία Μαρκοπούλου Μαρκό, ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, πρόεδρος Απελευθερωτικού Συνεταιρισμού Παιανίας, κύριε Καπλανίδη. Θα μας μιλήσει, όπως σας είπα πριν, για το συνεδριακό τουρισμό. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία την οποία πήραν για να μιλήσουμε για τον τόπο μας, γιατί και εγώ είμαι συντοπίτης, ζω στην Κερατέα από το 1980, και να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής. Ξέρετε, θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό όλων των Ελλήνων πολιτικών? Ότι έρχονται να πούν αυτά που θέλουν να πούν και με την κρουαζιέρα. Τα πλεονεκτήματα, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από εκεί, τα πλεονεκτήματα της Ανατολικής Αττικής είναι ότι έχουμε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας δίπλα μας, ότι έχουμε δύο σημαντικά λιμάνια, τα οποία έχουν δυνατότητες ανάπτυξης, ότι έχουμε αρχαιολογικούς χώρους πάρα πολύ σημαντικούς, πολλοί εξ αυτών δεν έχουν αξιοποιηθεί, όπως είναι, για παράδειγμα, τα πλυντήρια, τα αρχαία πλυντήρια στην Κερατέα και στο Δήμο της Λαβρεωτικής, αλλά ακόμα και αυτά που έχουν αξιοποιηθεί, έτσι με το ναό της Αρτέμιδας, είναι πολύ χαμηλά ακόμα σχετικά με τις δυνατότητές τους. Επίσης, μεγάλο πλεονέκτημα της Ανατολικής Αττικής, κατά την άποψή μου, είναι ότι έχουμε πάνω από 60 χιλιόμετρα ακτογραμμών. Έτσι, για βάλτε το λιάκι στο μυαλό, είναι ότι δεν υπάρχει συγκοινωνία. Ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα έρθει ο προαστιακός, θα πάει μέχρι το Λαύριο, θα πάει μέχρι τη Ραφίνα. Ακούσαμε τον κύριο οικονόμου που είπε προηγουμένως ότι αυτό αρχίζει να υλοποιείται. Και μακάρι. Έτσι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς συγκοινωνίες δεν μπορεί να αναπτυχθεί τίποτα. Χωρίς υποδομές δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία μορφή τουρισμού. Δεύτερον, αδυναμία είναι γενικότερα ότι δεν έχουμε κανένα ξενοδοχείο από το Μαραθώνα, σημαντικό ξενοδοχείο, μέχρι το Σούνιο. Δεν υπάρχει κανένα ξενοδοχείο. Όλα τα ξενοδοχεία έχουν αναπτυχθεί ή στο κέντρο ή έχουν αναπτυχθεί στο νότιο μέτωπο, το παραλιακό της Αττικής. Κατά συνέπεια, χωρίς ξενοδοχειακές υποδομές δεν μπορούμε να μιλάμε για ξένο. Αλλά στο θέμα, προσέξτε, της αηφόρου ανάπτυξης, ξέρετε που κατατάσσεται η Ελλάδα? Στην 25η θέση. 25η θέση κατατάσσεται η Ελλάδα σαν τουριστική, έτσι, προοπτική. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει αναπτύξει εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Εξακολουθούμε κατά 95% και στηριζόμαστε στον ήλιο και στη θάλασσα. Έτσι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Την ίδια στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε, έτσι, τον θαλάσσιο τουρισμό, με τις μαρίνες και όχι μόνο. Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τον αγροτουρισμό, εντάξει, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το θρησκευτικό τουρισμό. Είμαστε γεμάτοι από, όπως ξέρετε, πώς θα λένε, ακριβώς τα μοναστήρια. Έχουμε τη δυνατότητα, λοιπόν, να αναπτύξουμε στην Ανατολική Αττική και πανελλαδικά πάρα πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Θαλάσσιος τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, περιπατητικός, αγροτουρισμός και ούτω καθεξής. Τι πρέπει να κάνω? Να καλέσω 15 ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα και να τους κάνω product managers. Το κλειδί, λοιπόν, είναι οι product managers. Κανένας υπουργός, ακόμα και να έρχεται μέσα από τον τουρισμό, δεν μπορεί να ασχοληθεί ταυτόχρονα με 10, 12, 15 μορφές διαφορετικές, έτσι, εναλλακτικών μορφών. Δίνεις, λοιπόν, τη δουλειά, καλείς τον Καπλανίδη, λέω, για παράδειγμα, και του λες, έλα εδώ, κύριε μου, ποια είναι η ειδικότητά σου, συνεδριακός τουρισμός. Πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα στο συνεδριακό τουρισμό? Στην 25η θέση. Μπορείτε να την πάτε στη 15η θέση, κύριε Καπλανίδη, σε 2 χρόνια. Μπορώ. Πρωτική παραγωγή, δηλαδή, έτσι, τον πρωτογενή τομέα, δεν έχει οικονομία. Και προσέξτε πόσο δικαιώθηκαν αυτές τις μέρες με τα προβλήματα έτσι, του πολέμου με την Ουκρανία, πόσο δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιες χώρες πεινάνε. Γιατί δεν φροντίσανε να είναι ανεξάρτητοι στον πρωτογενή τομέα.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα από το 38% ότι πέσαμε σήμερα 3%, εντάξει, οφείλεται καθαρά στις πολιτικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις όλες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι σήμερα. Δημιουργήσαμε αστιφιλία. Πιστέψαμε ότι η αγροτική παραγωγή δεν έχει μέλλον, δεν είναι το δυνατό σημείο της χώρας και φτάσαμε σήμερα στο 3% και να κάνουμε εισαγωγές 350 εκατομμύρια κάθε χρόνο παραπάνω από τις εξαγωγές. Πού? Στα πιο δυνατά προϊόντα της Ελλάδας. Γιατί όλα αυτά τα προϊόντα που παράγει η χώρα μας είναι brand names. Τι δεν είναι? Το λάδι, το κρασί, τα οπωροκυπευτικά. Ποιο νομίζετε ότι δεν είναι brand name? Τα φρούτα μας. Όλα είναι brand names. Αλλά αυτό που είπανε ότι δεν μπορούμε να τα εξάγουμε κλπ. Ναι, οφείλεται και πάλι σε μία λάθος στρατηγική. Πότε ασχοληθήκαμε με marketing? Οι γεωργοί μας πότε ασχοληθήκαν? Το μόνο που κάνανε, και συγγνώμη γιατί μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά σήμερα λέμε αλήθειες. Δεν είμαι πολιτικός, δεν θέλω να με ψηφίσετε, έτσι. Λέμε αλήθειες. Πότε πραγματικά ασχοληθήκανε με την προώθηση των προϊόντων τους και όχι με το να πετάνε τα προϊόντα τους σε χωματερές για να παίρνουν επιδοτήσεις? Πείτε μου, πότε έγινε αυτό το πράγμα? Ορίστε. Όχι, να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο και άδικο. Έχετε δίκιο ότι δεν είναι δουλειά τους, γιατί μέχρι τώρα ο Έλληνας γεωργός δεν είχε τα εργαλεία. Σήμερα όμως ο Έλληνας γεωργός μπορεί να κάθεται στο γραφείο του τσουκουτσουκουτσουκου και με τα social media να προωθεί όλα του τα προϊόντα από την Κίνα 4.000 συνέδρων. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν συνέδρια διεθνή τα οποία φτάνουν μέχρι 30.000 συνέδρους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για την τοπική οικονομία πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Αλλά για να κάνει συνεδριακό τουρισμό χρειάζεσαι και καταλήματα. Δεν έχουμε καταλήματα. Ούτε μπορώ να απαιτήσω ότι αύριο το πρωί θα κάνουμε καταλήματα. Τι πρέπει να κάνουμε όμως? Οι συγκοινωνίες από το κέντρο της Αθήνας που έχει τα καταλήματα να είναι εύκολα, έτσι, προσβάσιμα τουλάχιστον στο Μετροπόλιταν. Τι απαιτεί αυτό? Προσέξτε πως όλα τα πράγματα είναι μια λυσίδα. Τι απαιτεί? Ότι θα γίνει ο προαστιακός για τη Ραφίνα και θα γίνει η στάση στο Μετροπόλιταν έξω. Εντάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν σταματάει στο αεροδρόμιο, μετά τι κάνεις, πώς παίρνεις όλο αυτό τον κόσμο και το πηγαίνεις άλλο 1,5 χιλιόμετρο παραπέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να σας κουράσω. Σας είπα ότι μετέφερα ακριβώς αυτά που έχω στο μυαλό μου και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής, πιστεύω πάρα πολύ και ας με...